Κανονικά και χωρίς προβλήματα λειτουργεί το κατάστημα του Grand Massoudi στην περιοχή της Ραψάνης μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εξωτερικό περίβλημα του κτηρίου και πιο συγκεκριμένα στην Ταράτσα. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ δεν επηρεάστηκαν καθόλου και τα εμπορεύματα. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, λειτουργήσαν άμεσα τα συστήματα πυρασφάλειας, όπου ειδοποίησαν εργαζομένους και πελάτες, οι οποίοι εκένωσαν τον χώρο χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με τον όμιλο Massoudi να ευχαριστεί την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας για την άμεση και έγκυρη επέμβασή της. Τα χειρότερα σενάρια απετράπησαν, ενώ με επαγγελματισμό, εργαζόμενοι αλλά και πυροσβεστική υπηρεσία φρόντισε για την ασφάλεια εργαζομένων και πελατών. Το κατάστημα λειτουργεί κανονικά, καθώς το εσωτερικό του καταστήματος δεν εισχώρησε ούτε καν καπνός. Όχι, το κατάστημα δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Δημιουργήθηκε μια φωτιά στην περιοχή της Ταράτσας. Λειτουργήσαν όλα άψογα. Υπεύθυνοι εδώ του καταστήματος βγάλανε και το προσωπικό και τους πελάτες χωρίς να υπάρχει πανικός. Εκενώσανε το κατάστημα, λειτουργήσαν οι σιρήνες κανονικά, όλα τα πάντα. Υπήρξε μια άψογη και τέλεια συνεργασία μετά της πυροσβεστικής με τους υπαλλήλους εδώ πέρα, τους κατέδειξαν τις περιοχές που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση πάνω στο κατάστημα στην περιοχή της Ταράτσας. Έπρεπε να μπουν από τον περιβάλλοντα χώρο, να περάσουν και από ξένες ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα για να ανεβούν πάνω από τις ξένες ιδιοκτησίες έπρεπε να σπάσουν και κάποιες κλειδαριές. Ανέβηκαν πάνω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την πυροσβεστική της Καβάλας και ιδιαίτερα τον διοικητή, τον κύριο Μπαλατσούκα. Ήταν άμεση η ανταπόκρισή της, γιατί ένα μικρό γεγονός, τώρα το λέμε ένα σήμαντο γεγονός, ναι, αλλά ένα σήμαντο γεγονός θα μπορεί να ήταν και πολύ καταστροφικό, αν δεν λειτουργούσαν όλα σαν ρολόι. Οι εργαζόμενοι να κενώσουν το κατάστημα, η πυροσβεστική να έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο που υλοποίησαν ήταν χειρουργικής επέμβασης, χωρίς να κάνουν και καμία ζημιά στο κατάστημα, ούτε να γεμίσει το κατάστημα με νερά, ούτε τίποτα. Σβήσαν άμεσα και οπότε αυτό κράτησε 4 ωρίτσες. 3 ώρα, 3,5 ώρα το κατάστημα ήταν σε λειτουργία πάλι. Λειτουργούμε όλα κανονικά, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στο κατάστημα. Με αυτό το συμβάν ήταν μια ευκαιρία και έγινε και μια άσκηση ετοιμότητας. Βέβαια δεν θέλουμε να γίνονται τέτοια συμβάντα για να... Καλύτερα να τα προγραμματίζουμε και να τα κάνουμε χωρίς να είναι σε πραγματική εξέλιξη. Πάντως έδειξε ότι λειτουργήσαν όλα άψογα. Ναι, αυτό ήταν το σημαντικότερο από όλα, ήταν ότι δεν είχαμε ούτε καμία απώλεια, ούτε υλική, ούτε σε ανθρώπινη απώλεια, και ήταν μια ευχάριστη κατάληξη στο τέλος. Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής βρέθηκε στην πόλη της Καβάλας και στο κατάστημα της Ραψάνης ο Ιωάννης Massoudis, ο οποίος προχώρησε σε αυτοψία, διαπιστώνοντας την καλή λειτουργία της επιχείρησης αλλά και των συστημάτων πυρασφάλειας.